ο Μετβέντεφ σχολίασε το άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Bild, το οποίο ανέφερε ότι τα γερμανικά τάγκς επέστρεψαν στη Ρωσία, αναφερόμενο στις γερμανικές δωρεές αρμάτων μάχη στον Ουκρανικό στρατό, τα οποία χρησιμοποιούνται τώρα στην επίθεση στο ρωσικό έδαφος. Η γερμανική εφημερίδα Bild δημοσίευσε ένα ρεβανσιστικό άρθρο στο οποίο ανακοινώνει περήφανα την επιστροφή των γερμανικών αρμάτων μάχης στο ρωσικό έδαφος. Σε απάντηση, θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε τα τελευταία ρωσικά τάγκς στην πλατεία Δημοκρατίας, έγραψε ο Μετβέντεφ. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας αναφερόταν στην πλατεία του Βερολίνου, όπου βρίσκεται η Bundestag. Ο Μετβέντεφ σχολίασε προηγουμένως και την επίθεση της Ουκρανίας και είπε ότι η Ρωσία δεν πρέπει πλέον να μιλάει για περιορισμούς όταν πρόκειται για ουκρανικό έδαφος. Από αυτή τη στιγμή, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει ανοιχτά εξωεδαφικό χαρακτήρα. Αυτή δεν είναι πλέον απλώς μία επιχείρηση για την ανάκτηση των επίσημων εδαφών μας και την τιμωρία των Ναζί. Είναι δυνατό και απαραίτητο να πάμε σε άλλα μέρη της Ουκρανίας. Οδυσσός, Χάρκοβο, Ντνίπρο και Νικολάεφ, στο Κίεβο και όχι μόνο. Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Τώρα μπορεί και πρέπει να συζητηθεί ανοιχτά και χωρίς ντροπή ή διπλωματικές υποκλίσεις, έγραψε χαρακτηριστικά ο Μετβέντεφ.